πηγαίνει προς το τέλος της, γίνεται συναρπαστικό πρωτάθλημα, στις περισσότερες θέσεις εκτελέστηκε το κόρνερ, η κεφαλιά θα καταλήξει out στο 13 για την ομάδα του Αθλητικού Ομίλου Τυμπακίου που απειλεί. Μελισσόπουλος, ωραία, εκεί ο Μινάς. Θα σεντράρει, θα γίνει κεφαλιά, μεγάλη ευκαιρία από αυτή την κεφαλιά του Μελισσόπουλου, έπειτα από τη σέντρα του Μινά. Τώρα προσπάθεια από τα δεξιά, ανεβαίνει ο Αουάν, θα γίνει κεφαλιά από τον Μινά, θα αποκρούσει όμως ο Δημαράκης. Τσανάει και πάλι ο Αουάν από τα αριστερά, μπάλα δεν έχει βγει. Να δούμε, θα γίνει το σούτ από τον Αλεξάκη. Με γροθιές ο Δημαράκης θα απομακρύνει. Από τον Παπανδρέου. Δεν θα προλάβει να ολοκληρώσει την επίθεση ο Αουάν. Σφύριγμα από τον... Στο Τυμπάκι. Στην αναμέτρηση του τοπικού ΑΟΤ με τον Άγιο Νικόλαο. Και Λοσάνη. Τριφογυρίζει, θα κάνει και το σούτο Γκελοσάνη και γκολ. Γκολ για τον ΑΟΚ με τον Γκελοσάνη, με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους λοιπόν σε αυτή την ατομική προσπάθεια. Ανοίγουν το σκόρ οι γηπεδούχοι, αυτό το δεξί διαγώνιο σούτ. Να δούμε αυτή την εκτέλεση του κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Θα γίνει κεφαλιά, ξηραφιά, out. Αναμένεται να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες σε λίγο. Θα γίνει το σούτ, μπάλα πέρασε. Εύα Κράκος, να δούμε αντεπίθεση με Παπανδρέου και Γκελοσάνη. Πάει για τομική προσπάθεια, αφήνει για τον Γκελοσάνη. Πάει να παίξει για Παπανδρέου, έφυγε, κατέληξε στον Βακράκο, το αριστερό shoot out. Το out που δείχνει ότι είναι έτοιμος για να θωρακίσει περισσότερο το προβάδισμά του και με ένα δεύτερο τέρμα του δοθεί η ευκαιρία. Να δούμε τον... το σούτ που θα γίνει από τον, από τον Μινά, η μπάλα θα καταλήξει out στο 63. Πλουσίς μέσα στην περιοχή με τον Καμνέλιους και έχουμε πέναλτι. Πέναλτι από αυτή την ανατροπή του Πλουσί σε μια φάση που φαίνεται καθαρή στο 68. Έτοιμος για την εκτέλεση ο Μινάς αυτού του πέναλτι. Και θα αποκρούσει ο Δημαράκης κρατώντας ζωντανό τον ΑΟΤ. Παραμένει το 1-0, μεγάλη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους. Χωρίς φάουλ, Λούση, αντεπίθεση με τον Βακράκο, τέτα τέτ, έρχεται και ο Γκελοσάνη. Δύο ποδοσφαιριστές να δούμε. Ο Γκελοσάνη για τον Βακράκο και το 2-0 για την ομάδα του Τυμπακίου που βάζει θεμέλια για να φτάσει στην τέταρτη νίκη της στο πρωτάθλημα. Σε αυτή την πολύ ωραία προσπάθεια, την ανάπτυξη. Με πολύ ωραίο τρόπο λοιπόν ο Γκελοσάνη έβγαλε για τον Βακράκο και αυτός προώθησε την μπάλα στο βάθος της εστίας του Γιαγκιόζη κάνοντας το 2-0. Για τον Κουρουθιανάκη θα κάνει το σούτ εκείνος και θα μπλοκάρει ο Γιαγκιόζη σε φάση αυτή στο 75. Και μπαίνει μέσα στην περιοχή, θέλει να τα κάνει όλα μόνος του. Τώρα θα στο Φουκαράκι, παίζει από τη δεξιά πλευρά, είναι αμαρκάριστος εκεί ο Νοκάη. Ο οποίος θα βγάλει την σέντρα, η μπάλα θα πάρει τροχιά προς τα πίσω, απομακρύνει ο Λούση όπως όπως. Νέο γέμισμα, θα γίνει το σούτ με πολύ ωραίο τρόπο εκεί. Ο Πιθαρούλης έκανε το σούτ. Θα καλύψει εκεί με το σώμα ο Γιαννικάκη, ζητάνε χέρι οι φιλοξενούμενοι. Δίστασε εκεί και πέναλτι. Σφυρίζει ο Καλυβιανάκης, Φουκαράκης, γκολ 2-1. Ξεγέλασε τον τερματοφύλακα του Αθλητικού Ομίλου Τυμπακίου και μείωσε σε 2-1. Καμνέλιους απομακρύνει σε πλάγιο. Και έχουμε το στήριγμα της λήξης. Ο ΑΟΑ θα κερδίσει 2-1 τον ΑΟΑ.